Γεια σε όλους, γεια σας, Anthony εδώ από το Washington DC της Αμερικής. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή μου εδώ στους Financial Greeks, The News of Wall Street. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς πήγε η περασμένη εβδομάδα. Ήμασταν λίγο στο μείον, ήμασταν λίγο στα κόκκινα στο τέλος της περασμένης εβδομάδας. Θα μιλήσουμε για τι έγινε αυτό, λίγα πράγματα για τα earnings των εταιριών, των big tech εταιριών. Και θα μιλήσουμε για 2-3 πραγματάκια, 2 νέα που μας ενδιαφέρουν για να καταλάβουμε από εδώ και πέρα ίσως πώς θα πάει, πώς θα κυλήσει το υπόλοιπο της χρονιάς. Αλλά και στο τέλος της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε και μέχρι το τέλος, θα μιλήσουμε για Robinhood και AMD. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Freedom24 και απατήστε το link που έχω βάλει από κάτω, θα πάρετε μία δωρεάν μετοχή εάν είστε από 25 ετών και πάνω, ενώ θα έχετε για πάντα δωρεάν συναλλαγές. Και όπως πάντα, αν σας αρέσει το βίντεό μου, κάντε ένα like, ένα subscribe, πατήστε και το κουδουνάκι για τα μελλοντικά βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Μας βοηθάτε και το κανάλι και εμένα πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε τι έγινε την περασμένη εβδομάδα και θα ξεκινήσουμε με τους τρεις πιο σημαντικούς δείκτες. Και όπως θα βλέπουμε εδώ πέρα, θα δούμε ότι ο Dow έκλεισε με μείον 0,4, ο Nasdaq έκλεισε με μείον 1,1, βέβαια αυτές οι τιμές είναι εβδομαδιαίες, έτσι, για τις 5 μέρες της εβδομάδας που πέρασε, και ο S&P 500 μείον 0,4 κάτω. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο τραγικά βέβαια, υπήρχαν λόγοι που οι δείκτες πέσανε και ο μεγαλύτερος λόγος είναι η Amazon και λίγο το Facebook. Λοιπόν, αν δούμε εδώ πέρα, αυτό είναι one week performance, αν δούμε εδώ πέρα θα δούμε ότι η Amazon ήταν μέσα στην εβδομάδα μείον 9% κάτω. Η Microsoft μείον 1,64, η Apple μείον 1,82, η Facebook μείον 3,65. Microsoft, Facebook και Apple τα πήγανε πάρα πολύ καλά στα earnings, τα κέρδη τους που δώσανε στοιχεία έξω να τα δουν όλοι, όπως και η Tesla, που η Tesla πήρε το 6,81% πάνω. Τα πήγανε πολύ καλά οι εταιρείες, εκτός από την Amazon, η οποία έκανε earnings και δεν πέτυχε τους στόχους των αναλυτών. Βασικά οι αναλυτές λέγανε ότι η Amazon θα έχει revenue για το τρίμηνο που πέρασε 115,2 δις, αλλά το revenue της ήταν 113,8 δις και αυτό είδαμε αυτό το 9% που μάλιστα έγινε μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες. Τώρα, κοιτάξτε λίγο τον πίνακα εδώ πέρα. Όπως θα καταλάβετε, υπάρχουν μεγάλα κουτιά, όπως αυτό της Amazon, όπως αυτό της Apple που είναι το μεγαλύτερο, Microsoft, Google, Facebook, Tesla. Υπάρχουν μεγάλα κουτιά και υπάρχουν και πιο μικρά κουτιά. Έτσι. Όταν ένα μικρό κουτί είναι πράσινο, ας πούμε εδώ θα διαλέξουμε στην τύχη την εταιρεία Erling Technology, ALGN, που ήταν πάνω 9%, αυτό δεν θα κινήσει πολύ τους δείκτες. Αυτό το 9% δεν θα κινήσει πολύ τους δείκτες. Ο S&P αποτελείται από 500 εταιρείες που όχι όλες έχουν το ίδιο ποσοστό μέσα. Το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει η Apple. Όσο πιο μεγάλο είναι το κουτί εδώ που βλέπετε, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό. Όταν η Amazon πέφτει 9%, τότε θα κουνήσει το δείχτη. Και όταν η Amazon πέφτει 9%, τότε και οι υπόλοιποι επενδυτές θα φοβηθούν λίγο και θα πουλήσουν και πιο πολύ και άλλες εταιρείες, όχι μόνο την Amazon. Οπότε γενικά θα πέσει ο δείχτης αν κάτι σαν κι αυτό γίνει. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, δεν νομίζω να συνεχιστεί για πολύ αυτό. Ίσα-ίσα είναι μια καλή ευκαιρία για την Amazon, η οποία βρίσκεται τώρα στις 3.327 και αν πέσει λίγο ακόμα, ίσως να είναι και ακόμα καλύτερη ευκαιρία για αγορά. Έτσι, η Amazon είναι τεράστια εταιρεία. Δεν χάθηκε ο κόσμος που δεν πέτυχε το στόχο της για τα earnings που γίνανε πριν μια εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε ακόμα και το Fed να μιλάει, την κεντρική τράπεζα να μιλάει, και όποτε μιλάει το Fed πρέπει να ακούμε τι λέει, γιατί πολλά αλλάζουν από αυτά που λέει το Fed, βέβαια, έτσι. Το Fed είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο σε ό,τι έχει να κάνει με τον πληθωρισμό. Το Fed δεν είπε και πολλά. Και όπως ξέρουμε στο χρηματιστήριο, no news is good news. Συνεχίζει λοιπόν να αγοράζει bonds τραπεζών, συνεχίζει να αγοράζει ομόλογα τραπεζών για να δίνει λεφτά εκεί έξω να υπάρχουν. Συνεχίζει στους χαμηλούς, στα χαμηλά επιτόκια για κάποιον που θέλει να δανειστεί. Και όλα δεν άλλαξε βασικά τίποτα. Και βασικά δεν είπανε κάτι σημαντικό, οπότε συνεχίζουμε όπως και πριν. Περιμένουμε κάτι θα γίνει στο τέλος του 2022-2023, αλλά δεν ξέρουν. Από ό,τι είπε και ο Powell, ο αρχηγός εκεί στο Fed, δεν μπορούμε να βάλουμε μια ημερομηνία στάνταρ για το πότε θα σταματήσει το Fed να αγοράζει ομόλογα τραπεζών και για το πότε το Fed θα ανεβάσει τα επιτόκια. Σε άλλα νέα τώρα,
και θα το δούμε αυτή τη στιγμή εδώ. Υπάρχει βέβαια ακόμα ο ιός. Ο ιός υπάρχει ακόμα. Και βέβαια υπάρχει και η μετάλλαξη Δέλτα που ανησυχεί πάρα πολύ τους μέτοχους και τους επενδυτές. Αλλά δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Ναι, η Αμερική θα αρχίσει σιγά σιγά, από ό,τι φαίνεται αρκετές πολιτείες, αρκετές πόλεις έχουν αρχίσει να λένε θα φοράτε ξανά μάσκα. Εδώ στην περιοχή που μένω, παρόλο που είμαστε 82% εμβολιασμένοι, θα αναγκάσουν όλα τα παιδιά στο σχολείο, στο δημοτικό, να φοράνε μάσκα, και ίσως αυτό είναι και κάπως λογικό, καθώς αυτά τα παιδιά δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, δεν έχουν αυτό το δικαίωμα ακόμα. Αλλά δεν έχουμε ακούσει κάτι για νέα lockdowns. Και αν υπάρξουν κάποια lockdowns, τότε ναι, θα έχουμε κάποιο πρόβλημα, ή βασικά θα αρχίσει να αλλάζει λίγο το πώς σκέφτεται ο μέσος επενδυτής. Αν δούμε εδώ στην Αμερική, το 50% των Αμερικάνων έχει εμβολιαστεί. Και κάτι πάρα πολύ θετικό είναι ότι, επειδή αρχίζει ο κόσμος και φοβάται για τη μετάλλαξη του ιού, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι σε μέσο όρο 7 ημερών οι ημερήσιες δόσεις έχουν ανέβει στις 535.000, 27 Ιουλίου είναι αυτό, ενώ στις 8 Ιουλίου ήταν 431.000. 104.000 παραπάνω ανθρώποι έχουν εμβολιαστεί σε αυτά τα δύο σημεία μέσα σε 7 μέρες, και είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί επιτέλους ο κόσμος ίσως έχει δεύτερες σκέψεις, και αυτός που δεν έκανε το εμβόλιο πριν επειδή δεν ήθελε, τώρα θέλει να το κάνει, και αυτό θα έχει σίγουρα μια θετική κατάληξη. Ας μιλήσουμε όμως τώρα και για κάτι άλλο που συμβαίνει εδώ στην Αμερική. Ξέρουμε ότι υπάρχουν shortages, ξέρουμε ότι μερικά προϊόντα δεν μπορούμε να τα βρούμε, τα βρίσκουμε πάρα πολύ δύσκολα, τα ξέρουμε όλα αυτά. Τώρα έχουμε όμως και αυτό ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε γραφεία δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω στα γραφεία τους. Τους αρέσει ίσως η ζωή από το σπίτι, ίσως είναι πιο εύκολο για αυτούς. Και αυτό αλλάζει λίγο τα πράγματα εάν συνεχιστεί. Ξέραμε ότι ίσως αρκετές επιχειρήσεις και αρκετοί άνθρωποι δεν θα θέλανε τους υπαλλήλους πίσω στη δουλειά, ή άνθρωποι δεν θα θέλανε να πάνε πίσω στις δουλειές τους. Τώρα ειδικά, αν τυχόν, παραδείγματος χάρη, το Σεπτέμβριο αρκετές πόλεις πούνε ότι τα σχολεία θα είναι πάλι online και ότι δεν δεχόμαστε τα παιδιά πίσω στα σχολεία ακόμα, λόγω του ιού, του Δέλτα, και λόγω ότι είναι ανεμβολίαστα αυτά τα παιδιά, τότε είναι σχεδόν απίθανο πάρα πολύ να γυρίσουν πίσω στα γραφεία τους, αφού δεν θα έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους. Θα πρέπει να πληρώσουν κάποιον για τα παιδιά τους, γιατί αν είναι τα σχολεία κλειστά, είναι και η παιδική σταθμή κλειστή, έτσι, οπότε θα πρέπει να πληρώσουν κάποιον να έρχεται σπίτι, ή θα πρέπει εκείνοι να μείνουν στο σπίτι. Τέλος πάντων, μην σας πρίζω πολύ με αυτό το θέμα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν οι stay at home μετοχές, όπως είναι η Zoom, όπως είναι η Peloton, όπως είναι το Netflix και οι άλλες streaming services. Δηλαδή, μετοχές που δουλεύουν και πάνε καλά όταν ο κόσμος δουλεύει από το σπίτι, και υπάρχουν και άλλες που γίνεται ακριβώς το αντίθετο, όπως ας πούμε το real estate, έτσι. Αν κάποια εταιρεία έχει 100 άτομα και τα 50 δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω να πάνε στη δουλειά τους, θα χρειαστεί 50 γραφεία λιγότερα. Αυτό είναι πλήγμα και για το real estate. Οπότε λίγο να σκεφτούμε και να βλέπουμε πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα στο άμεσο μέλλον. Okay, ας περάσουμε τώρα στο αγαπημένο μου σημείο αυτής της εκπομπής, που είναι βέβαια να μιλήσω λίγο για κάποιες μετοχές, και θα μιλήσουμε σήμερα για την Robinhood και για την AMD. Η Robinhood, βλέπετε εδώ το διάγραμμά της, δηλαδή δύο ημερών είναι, έκανε IPO στα 38, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 35,15, ενώ πήγε κάτω έως και στα 33,29. Όχι τόσο καλό IPO λοιπόν για την Robinhood, και θυμίζει πάρα πολύ την Coinbase. Ας δούμε πρώτα εδώ πριν πάω στην Coinbase. Έπεσε πάρα πολύ την πρώτη μέρα και τώρα προσπαθεί τη δεύτερη μέρα, την Παρασκευή δηλαδή, προσπάθησε λίγο να ανέβει. Ανέβηκε λίγο, αλλά μετά ξανάπεσε. Πάμε λίγο να δούμε όμως και την Coinbase. Η Coinbase είναι μια εταιρεία σχεδόν ίδια με τη Robinhood. Η Coinbase μπορεί στο ανταλλακτήριό της να αγοράσεις κρύπτος, στη Robinhood αγοράζεις και μετοχές και κρύπτος. Θα μιλήσω λίγο παραπάνω για τη Robinhood αργότερα, όταν δούμε αυτό εδώ το διάγραμμα της Coinbase, που μόλις έκανε IPO έπεσε πάρα πολύ, την τρίτη μέρα προσπάθησε να σηκωθεί λίγο και μετά μπούμε όλα προς τα κάτω, και το ερώτημα είναι αν θα ακολουθήσει το ίδιο και η Robinhood. Η Robinhood είναι όμως μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, αγαπημένη από συνήθως τους μικρούς επενδυτές ή traders. Εντάξει, έχει πάρα πολύ ωραίο και εύκολο σύστημα, αμέσως κάνεις λογαριασμό, όσο και κίνδυνο έχει αυτό, και μπορείς πολύ εύκολα να πουλήσεις και να αγοράσεις. Επιπλέον εθίζεσαι και λίγο
Ναι, είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία για να βγάλει λεφτά, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο καλή εταιρεία και τι κινδύνους έχει από πίσω, ειδικά άμα οι επενδυτές ή αυτοί που κάνουν trades είναι λίγο άπειροι. Παρ' όλα αυτά, αν η Robinhood προσπαθήσει τα επόμενα χρόνια να πάρει εμπιστοσύνη από τους πελάτες της, τότε αυτοί οι πελάτες που έχει τώρα, που μπορεί να είναι 20, 22, 25, μέχρι 30 δεν ξέρω, δηλαδή πιο πολλοί πελάτες της είναι πιο μικροί σε ηλικία, αυτοί οι πελάτες θα μείνουν. Οπότε είναι σε αυτούς, εξαρτάται από αυτούς, αν μπορεί να τους εμπνεύσει εμπιστοσύνη, γιατί μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Αρκετοί παίξει μία μέρα σηκωθήκανε και είδανε το λογαριασμό τους στο 0, γιατί κάτι είχε γίνει, ένα λάθος, ξέρω εγώ, ή κάποιο, και φοβήθηκαν οι hackers και είχαν λογαριασμό στα 0. Όταν έγινε αυτό τον Ιανουάριο με την GoinStop, απογοήτευσε τους μικρούς φίλους η Robinhood, γιατί δεν σε άφηνε να αγοράσεις άλλο GameStop, και γενικά έχει κάνει κάποια πραγματάκια που δεν είναι και τόσο καλά, αλλά νέα εταιρεία είναι, μόλις μπήκε και τώρα στο χρηματιστήριο, μπορεί από εδώ και πέρα, είναι, εξαρτάται μόνο από αυτούς, αν θα την εμπιστευτούν και στο μέλλον οι νεαροί που την έχουν τώρα, αλλά και την κάνουν λογαριασμό εκεί και πιο μεγάλοι ανθρώποι, έτσι. Και πάμε να δούμε και την AMD. Η AMD, όπως θα δούμε εδώ, ανέβηκε την περασμένη εβδομάδα 15,24% πάνω. Και γιατί ανέβηκε η AMD τόσο πολύ τις 100 πάνω, ήτανε γιατί είχε revenue 3,85 δις, που είναι 99% πάνω από πέρσι την ίδια εποχή. 100% σχεδόν πάνω. Οι αναλυτές περίμεναν 3,62, και επειδή η AMD τα ξεπέρασε αυτά, βέβαια η μετοχή ανέβηκε πάρα πολύ. Και βλέπουμε εδώ και κάτι άλλο για την AMD, η οποία αγόρασε μια εταιρεία που λέγεται Xilinx. Θα δούμε λοιπόν, αγόρασε τη Xilinx. Θα δούμε τι κάνει αυτή η εταιρεία σε λίγο. Να πούμε όμως πρώτα ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτές τις εταιρείες στα semiconductors. Θα σας το πω και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχουν αρκετοί ημιαγωγοί στον κόσμο για να δημιουργηθούν και τα καινούργια τσιπάκια. Καινούργια τσιπάκια για να δοθούν σε EVs, σε computers, σε PC, Macs κτλ. Όχι, η Mac κάνει τώρα τα δικά της τσιπάκια. Τέλος πάντων, ναι, και αυτή θα έχει πρόβλημα. Ναι, και αφού δεν υπάρχουν ημιαγωγοί, να. Λοιπόν, δεν υπάρχουν λοιπόν αρκετά semiconductors. Και η AMD προχωράει στην αγορά αυτής εδώ της εταιρείας, που για να δούμε τι κάνει, Designing and Development of Chronologic Semiconductor Devices. Οπότε από αυτήν την εταιρεία θα πάρει πιο πολλά τσιπάκια, θα την έχει και θα φτιάχνει πιο πολλά τσιπάκια. Επίσης αυτή η εταιρεία βέβαια είναι αρκετά καλή εταιρεία, δεν έχω ψάξει πάρα πολύ, αλλά έχω διαβάσει ότι είναι αρκετή καλή εταιρεία που έχει services, customer training, field engineering και technical support, και βέβαια θα αποκομίσει από αυτή την εταιρεία και όλα αυτά που ξέρει αυτή η εταιρεία, όλο το info που θα κάνει η AMD απλά πιο δυνατή ακόμα. Πάμε όμως να δούμε λίγο το chart της, και θα πάμε εδώ στο... ένα λεπτό. Ναι, λοιπόν θα πάμε εδώ AMD. Και αυτό είναι το chart της, έχει ανέβει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες βέβαια, λόγω των λόγων που σας είπα, των earnings, έχει πάει μέχρι εδώ ψηλά πάνω στα 106,19, για να δούμε και μέσα στο περασμένο χρόνο τι έκανε από τον κορονοϊό και μετά. Ναι, έχουμε ανεβεί εδώ πάνω και βέβαια θα δούμε τώρα τι θα γίνει, ίσως πέσει λίγο, βγει κάποιο support και ξαναφύγει ψηλά. Πάρα πολύ καλή εταιρεία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω, εάν θέλετε να μου πείτε από κάτω, τι νομίζετε εσείς για το χρηματιστήριο, πώς θα πάνε οι επόμενες εβδομάδες ή και μήνες, ποια είναι η αγαπημένη σας μετοχή, τι περιμένετε ότι θα πάρετε πίσω από το χρηματιστήριο μέχρι το τέλος της χρονιάς, και για όλα αυτά τα προβλήματα που λέμε συνέχεια, ποια νομίζετε ότι είναι τα πιο σημαντικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ που είδατε άλλο ένα επεισόδιο To the News of Wall Street εδώ στους Financial Greeks. Μην ξεχνάτε, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι Freedom24. Link θα αφήσω από κάτω αν θέλετε να κάνετε λογαριασμό εκεί. Μέχρι την επόμενη Κυριακή να είστε όλοι καλά. Μου λείπεις πάρα πολύ, Ελλάδα. Φιλιά πολλά. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Αυτή τη στιγμή να σας ενημερώσω ότι δεν είμαι κάποιος επενδυτικός σύμβουλος, δεν έχω σπουδάσει οικονομικά, είμαι απλά ένας τύπος στο YouTube που λέει τη γνώμη του.